Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα μαζί κυρίες και κύριοι για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι το C-News, αυτή εδώ η εκπομπή, είναι μια κοινή προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσ από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάω στον Αντώνη τον Τελόπουλο, τον οποίο και καλησπερίζω. Είχαμε πριν από λίγο και την ολοκλήρωση τη συνέντευξη τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, όπου ουσιαστικά λέει δεν ξαναπατάμε εμείς στη Βουλή. Έτσι, η δυσπιστία είναι η δυσπιστία. Αντώνη. Καλησπέρα. Ναι, λέει κάτι σοβαρότερο κατά την άποψή μου, ότι δεν παρέχουμε πια καμία είδους νομιμοποίηση κανονικότητος σε αυτήν τη Βουλή, διότι είναι μια Βουλή η οποία έχει προκύψει ή μάλλον έχει επιβάλει καλύτερα μια τεράστια θεσμική εκτροπή. Και κυρίως αυτό συνέβη από τη στιγμή που, από ό,τι φαίνεται, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αγνώρισαν την συνείδησή τους, αγνώρισαν τις επιβεβαιωμένες αποκαλύψεις της ΑΔΑΕ για τις παρακολουθήσεις 6 σοβαρών θεσμικών προσώπων και προτίμησαν εν ώψη των εκλογών να παράσχουν ψήφο εμπιστοσύνης ή καλύτερα να μην ψηφίσουν την ψήφο δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Είναι αναμφίβολα μια κλιμάκωση από πλευράς Αλέξη Τσίπρα που φέρνει πιο κοντά τον εκλογικό πυρετό, αλλά και μια δήλωση πως όλο αυτόν τον καιρό η άποψη της αξιωματικής αντιπολίτευσης πως πρόκειται για εκτροπή και πως το σκάβρο των υποκλοπών είναι πολύ σοβαρό, θέλει να δείξει ο Αλέξης Τσίπρας πως δεν είναι κενή περιεχομένου και πως φτάνει τα πράγματα στα άκρα. Άρα ουσιαστικά αυτό θα πιστεύεις, Αντώνη, και τις εκλογές την ημερομηνία εννοώ. Εντάξει, αυτό δεν είμαι σίγουρος, γιατί έχουμε δει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολλές φορές δημιουργεί γραμμές άμυνας που τον βολεύουν. Το σύστημα έτσι όπως είναι δομημένο τον βοηθά στο να πολλές φορές να αγνοεί σοβαρά ζητήματα. Βέβαια αυτό είναι το κορυφαίο, δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να πάει έτσι αγνοώντας ουσιαστικά την αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή το 32% του ελληνικού λαού με βάση τις εκλογές, νομίζω πως θα είναι μια ακόμη έτσι, θα είναι ένα θεσμικό ατόπιμα αν αγνοήσει όλη αυτή την ιστορία, θα πρέπει να απαντήσει. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ρευστά και πως σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποφασίσει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν τα πράγματα στις επικείμενες εκλογές. Να πω, γιατί ήταν παράληψή μου και πρέπει να το τονίσουμε, πως ο κύριος Τσίπρας είπε πως η αξιωματική αντιπολίτευση θα απουσιάζει από όλες τις ψηφοφορίες στη Βουλή πλην αυτής που θα έρθει για το κόμμα του Κασιδιάρη. Ναι. Για να δούμε λιγάκι αποσπάσματα από την συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Την αποχή του ΣΥΡΙΖΑ από κάθε ψηφοφορία στη Βουλή πλην εκείνης για το κόμμα Κασιδιάρη γνωστοποίησε από το ΖΑΠΗ ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας. Τόνισε πως σε καμία περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα νομιμοποιήσει την εκτροπή και ζήτησε την άμεση διάλυση της Βουλής και προσφυγή σε εκλογές. Και μεταφέρουμε την πρόταση δυσπιστίας από το κοινοβούλιο στο λαό, τον ανώτατο κριτή. Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ταυτόχρονα δηλώνουμε ότι όσο ο κύριος Μητσοτάκης θα αρνείται να πράξει το αυτονόητο, να προσφύγει δηλαδή άμεσα στην κρίση του ελληνικού λαού για όσα εναντίον της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου διέπραξε, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η αξιωματική αντιπολίτευση και επαναλαμβάνω κορμός της Δημοκρατικής Παράταξης στον τόπο και ως εκ τούτου έχοντας μια βαθιά δημοκρατική ευθύνη, όσο λοιπόν αρνείται ο κ. Μητσοτάκης να προσφύγει στις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα νομιμοποιεί το νομοθετικό έργο μιας κυβέρνησης που αποδεδειγμένα πια είναι κυβέρνηση εκτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ειδική αναφορά και απάντησε σε πλήθος ερωτήσεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αναφέρθηκε σε συστηματικό εκβιασμό των στόχων από τον Πρωθυπουργό και την απόπειρα ελέγχου των τεράστιων εξοπλιστικών δαπανών. Κατά την εκτίμησή μας, το δίκτυο των υποκλοπών που στήθηκε επιμελώς μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την ευθύνη του ίδιου του Πρωθυπουργού δεν ήταν μια αστοχία, ένα λάθος, μια τυχαία εξέλιξη. Ήταν ένα συνειδητό και πολύπλοκο σχέδιο που ήθελε να συμπληρώσει και να καλύψει τα δίκτυα της κλοπής και της διαφθοράς.
Αυτός ο ζόφος των δικτύων της διαφθοράς και της ασέλγειας στο κράτος δικαίου είναι αυτό ακριβώς που από την πρώτη στιγμή ονομάσαμε καθεστώς Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης αποδεδειγμένα πια και με τη βούλα της αρμόδιας κατά το Σύνταγμα ανεξάρτητης αρχής είναι καταχραστής της δημοκρατικής εξουσίας που του παραχώρησε ο ελληνικός λαός. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε αναφορά στην εσχροκέρδεια που μαστίζεται νοικοκυριά, που κατά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται πως έχει νομιμοποιηθεί, αλλά και προστατεύεται. Η κακοποίηση του κράτους δικαίου έρχεται να επιβάλλει και να καλύψει μια τεράστια αναδιανομή που πραγματοποιείται το τελευταίο διάστημα, πλούτου, υπέρ λίγων και ισχυρών και εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Η εσχροκέρδεια που κοστίζει δραματικά στα νοικοκυριά νομιμοποιείται και προστατεύεται με τον πιο απροσχημάτιστο και προκλητικό τρόπο. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας οι ισχυροί γίνονται ισχυρότεροι, τα ουρανοκατέβατα κέρδη γίνονται κανονικότητα, ενώ η κοινωνική πλειοψηφία, η μεσαία τάξη, οι εργαζόμενοι, οθούνται στο περιθώριο της ανασφάλειας, της φτώχειας και της αγωνίας για το αύριο. Επιπλέον κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η διαφθορά χαρακτηρίζει κάθε πράξη της, επικαλούμενος τα σκάνδαλα διασπάθησης του δημοσίου χρήματος και το πλήθος των απευθείας αναθέσεων. Και η διαφθορά είναι αυτή που χαρακτηρίζει δυστυχώς κάθε κυβερνητική πράξη, όπως δείχνουν τα συνεχή σκάνδαλα διασπάθησης του δημόσιου χρήματος, το όργιο των απευθείας αναθέσεων και οι τελευταίες θλιβερές αποκαλύψεις για διαπλοκή τομέων του κράτους ακόμα και με το οργανωμένο έγκλημα. Ποτέ άλλοτε μια κυβερνητική πλειοψηφία δεν ήταν τόσο εκτεταμένα συνδεδεμένη με τόσο σοβαρές περιπτώσεις διαφθοράς. Ονόματα κυβερνητικών στελεχών, Πάτσης, Στάσης, Χιμάρας, Μαραβέγιας, Νικολάου, Πέτσας, είναι σήμερα δυστυχώς συνώνυμα με μεγάλα κυβερνητικά σκάνδαλα. Ο Αλέξης Τσίπρας έκλεισε την ομιλία του με προεκλογικό άρωμα, καλώντας όλα τα δημοκρατικά κόμματα και τους προοδευτικούς πολίτες να αναδείξουν τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Καλούμε όλα τα δημοκρατικά κόμματα, τους κοινωνικούς φορείς, την αυτοδιοίκηση, τα συνδικάτα να παραμερίσουν τις όποιες διαφορές και να δημιουργήσουν ένα συμπαγές τείχος προστασίας της δημοκρατίας. Καλούμε τους δημοκρατικούς πολίτες να πάρουν την υπόθεση της δημοκρατίας στα χέρια τους με την πεποίθηση ότι η δημοκρατία υπάρχει και ζει όσο η υπεράσπισή της είναι υπόθεση του κάθε πολίτη ξεχωριστά, της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από την συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στο ΖΑΠΗ. Ουσιαστικά είπε ότι δεν θα προσέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή ως συνέχεια της πρότασης δυσπιστίας, μια δυσπιστία την οποία πλέον την πάει στην κοινωνία. Όλα αυτά ήταν αφορμή το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών. Εμείς θα μείνουμε σε αυτό το σκάνδαλο, θα συμμιλήσουμε με την κυρία Κατερίνα Παπανικολάου, η οποία είναι τακτικός μέλος της ανεξάρτητης αρχής διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών. Καλησπέρα, κυρία Παπανικολάου, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, δικές μου οι θερμές επίσης ευχαριστίες για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Η ανεξάρτητη αρχή το τελευταίο διάστημα μπήκε πάρα πολύ στη ζωή μας. Και θα ήθελα έτσι να μας δώσετε κάποιες ενημερώσεις, να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες. Ποιος είναι ο ρόλος αυτής της ανεξάρτητης αρχής, για να το καταλάβει όλος ο κόσμος που μας παρακολουθεί, και όσον αφορά το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών, ο ρόλος που έπαιξε η ανεξάρτητη αρχή, διότι πάρα πολλά ακούστηκαν, γράφτηκαν και νομίζω ότι ήρθε η ώρα πλέον εν ηρεμία να τα φωτίσουμε. Για πείτε μας.
Η αρχή διασφάλισης απορρίτου των επικοινωνιών είναι μία από τις 5 ανεξάρτητες αρχές, τις οποίες ο συνταγματικός νομοθέτης, ακριβώς επειδή θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το ένομο αγαθό που προστατεύει, το επικοινωνιακό απόρριτο δηλαδή, θέλησε να κατοχυρώσει στο Σύνταγμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να τροποποιηθεί με διάταξη νόμου, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μόνο συνταγματική αναθεώρηση. Το διευκρινίζω για να καταστεί σαφές πόσο σημαντική θεωρεί το Σύνταγμα την ύπαρξη μιας αρχής στο συγκεκριμένο πεδίο. Αρμοδιότητα λοιπόν αυτής της αρχής είναι να διασφαλίζει το απόρριτο των επικοινωνιών, κάθε μορφής επικοινωνίες, από την ρομαντική επιστολική αλληλογραφία μέχρι τις πλέον εξελιγμένες μορφές επικοινωνίες, όπως είναι οι επικοινωνίες μέσω εφαρμογών, Viber, WhatsApp, ό,τι εν πάση περιπτώσει ο καθένας χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του, προφανώς και των τηλεφωνικών επικοινωνιών, της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας. Η αρχή παρεμβαίνει με δύο τρόπους. Όταν υποβάλλει κανείς αναφορά, ατομική αναφορά και θέλει να ενημερωθεί αν έχει παραβιαστεί το απόρριτό του, θέτει το ερώτημα. Εκεί η αρχή απαντά υπό προϋποθέσεις, αν το ζήτημα αφορά εθνική ασφάλεια, αν άλλα αδικήματα κλπ. Ή που είναι η περίπτωση για την οποία συζητάμε και η οποία σας απασχολεί, Αυτεπαγγέλτος παρεμβαίνει όταν υπάρχουν ζητήματα που απασχολούν τη δημόσια σφαίρα και άπτονται της προστασίας του δικαιώματος. Εδώ λοιπόν παρακολουθούμε εδώ και 6 ίσως και λίγο περισσότερους μήνες μία συζήτηση διαρκή, επίμονη, έντονη σε σχέση με παραβιάσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών, δημοσιεύματα, πληροφορίες που διασταυρώνονται άρα λοιπόν, ή δεν διασταυρώνονται. Άρα λοιπόν είναι καθήκον της αρχής να παρέμβει και αυτεπαγγέλτος προκειμένου είτε να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες είτε να διαψευστούν προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια. Αυτό λέω και βάζω ανωτελεία για να ακούσω το επόμενο ερώτημά σας. Είναι η προστασία του επικοινωνιακού απορρίτου. Έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί πέραν του ατομικού δικαιώματος, έτσι φανταστείτε ότι αν κανείς δεν αισθάνεται ότι επικοινωνεί ελεύθερα, δεν έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει γενικότερα την προσωπικότητά του, να εκφράζεται ελεύθερα, η δημοσιογραφική έρευνα, η θρησκευτική ελευθερία, όλα τα ζητήματα που άπτονται του πυρήνα της ανθρώπινης προσωπικότητας. Άρα λοιπόν είναι ένα δικαίωμα που τελικώς αφορά την ίδια την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτό σε γενικές γραμμές. Για τον γενικότερο, θέλετε, πολύ ευχαρίστω να επανέλθω. Άρα λοιπόν είναι πολύ αντιληπτό σε όλους μας πόσο σημαντικό ο ρόλος της ανεξάρτητης αυτής αρχής. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, είπατε και αυτεπαγγέλτος παρεμβαίνετε, είτε αν υπάρχουν δημοσιεύματα ή συζήτηση στη δημόσια σφαίρα. Όταν πηγαίνετε στους παρόχους για να κάνετε τους ελέγχους. Τώρα ακούω, εσάς σας ακούω. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, μ' ακούτε κύριε Παπα-Νικολάου. Ναι, τώρα σας ακούω, παρακαλώ. Όταν πηγαίνετε στους παρόχους για να κάνετε τους ελέγχους, από τους παρόχους σας δίδεται και η αιτιολόγηση γιατί παρακολουθούσαν κάποιον. Δηλαδή... Όχι. Αυτό υπάρχει στη διάταξη που λαμβάνει η αρχή. Την αιτιολογία τη γνωρίζουμε. Το αν η άρση του απορρίτου, είπαμε ότι είναι ένα δικαίωμα που στο Σύνταγμα κατοχυρώνεται ως απολύτως απαραβίαστο. Ναι, παρόλα αυτά. Ναι, λίγο για να το καταλάβουμε. Άρα λοιπόν, εσείς πάτε μόνο στον πάροχο και διαπιστώνετε από τον πάροχο αν υπάρχει αυτή η επισύνδεση που λέμε, η παρακολούθηση. Ακριβώς. Σε εσάς, στην ανεξάρτητη αρχή. Υπάρχει η αιτιολογία γιατί κάποιον τον παρακολουθεί. Βεβαίως, δηλαδή, η κυρία Βλάχο όταν δίνει εντολή, θα παρακολουθήσουμε τον Θόδωρο τον Καρυπίδη. Εσείς ξέρετε το λόγο. Εμείς ξέρουμε, κύριε Καρυπίδη, αν θα σας παρακολουθήσουν για λόγο εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρύβωση ιδιαίτερα σοβαρού αδικήματος, κυρίως κακουργήματος. Αν σας αυτό μόνο αναγράφεται, εθνικής... ότι παρακολουθούμε τον Θόδωρο τον Καρυπίδη, αυτό γράφει μόνο η κυρία Βλάχου, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για λόγους εγκληματικότητας, οικονομικού εγκλήματος, δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να διατυπώνουν. Εάν σας παρακολουθούν για λόγους κάποιου σοβαρού κακουργήματος, υπάρχει αιτιολογία, είναι προϋπόθεση που προβλέπεται από τον νόμο και ανάγεται στο ίδιο το Σύνταγμα. Όμως, δυστυχώς, ένα από τα προβλήματα του νομικού μας συστήματος είναι ότι στις περιπτώσεις της εθνικής ασφάλειας δεν απαιτείται η καταγραφή αιτιολογίας. Δηλαδή, εδώ δεν είναι ευθύνη της κυρίας Βλάχου το ότι δεν αναγράφεται η αιτιολογία. Δυστυχώς, ο ίδιος ο νόμος, εδώ τώρα σας μεταφέρω την δική μου επιστημονική άποψη, ένα σοβαρό έλλειμμα ότι δεν απαιτεί την αναγραφή της δηλαδή, αιτιολογίας. Δηλαδή, να υποθέσω ότι εσείς τώρα, ως ανεξάρτητη αρχή, για τα 6 ονόματα για τα οποία ρωτηθήκατε και απάντησε ο κύριος Ράμος. Ξέρετε, για παράδειγμα, και για τα 6 άτομα, για ποιο λόγο τα παρακολουθούσε η ΕΕΠ. Δηλαδή, παράδειγμα... Σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρετε. Όχι, δεν ξέρετε. Γνωρίζουμε μόνο αν είναι εθνική ασφάλεια ή αν υπάρχει κάποιο. Αυτό ρωτάω. Γνωρίζετε μόνο. Ναι. Για εθνική ασφάλεια τους παρακολουθούσαν για τους 6 ή υπήρχαν κι άλλοι λόγοι. Μόνο για εθνική. Το
Το αίτημα που έδωσε στη δημοσιότητα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούσε συγκεκριμένα να ενημερωθεί αν παρακολουθούνται για αυτή την κατηγορία λόγω. Ναι, για εθνική ασφάλεια. Για εθνική ασφάλεια. Ναι. Μάλιστα. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους, για να ανοίξουμε και την κουβέντα από τους συνεργαζόμενους τηλεοπτικούς σταθμούς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Να ξεκινήσω με τον Αντώνη Τοντελόπουλο από την Αλεξανδρούπολη. Έλα, Αντώνη. Ναι, καλησπέρα. Αν μου επιτρέψει ένα μικρό εισαγωγικό σχόλιο και, και να εκφράσω μια μικρή διαφωνία που έχω. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι μία από τις γραμμές άμυνας που διαπιστώσαμε πως χρησιμοποίησε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια μεθοδική προσπάθεια να απομειώσει το κύρος της ανεξάρτητης αρχής, παρουσιάζοντας και τον πρόεδρό της αλλά και κάποια μέλη της, ούτε λίγο πολύ, ως φύλλα προσκύμνου στην αξιωματική αντιπολίτευση. Κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό είναι ακόμη πιο επικίνδυνο για τη δημοκρατία από το ίδιο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Διότι τα θεμέλια της αστικής δημοκρατίας στηρίζονται νομίζω κατά βάση στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Άρα όταν προσπαθείς για μικροπολιτικά παιχνίδια να θίξεις το κύρος των ανεξάρτητων αρχών, σίγουρα ρίχνεις περισσότερο μήλο στο νερό όλων όσων αμφισβητούν την αξία του πολιτεύματός μας. Αυτό είναι το ένα σχόλιο. Η μικρή μου διαφωνία έρχεται στο γεγονός πως αν συμμετέχουμε σε μια τεχνική συζήτηση για το αν η ΑΔΑΕ ενημέρωσε σωστά ή αν η ΑΔΑΕ διοικητικά, νομοτεχνικά κινήθηκε σωστά ως προς την αποκάλυψη του σκανδάλου ή την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για τις υποκλοπές, νομίζω συμμετέχουμε άθελά μας σε αυτό το παιχνίδι παραπλάνησης που γίνεται για να ξεφύγουμε από την ουσία του ζητήματος, που είναι οι ίδιες οι υποκλοπές 6 θεσμικών προσώπων πολύ σοβαρών για το πολίτευμά μας. Διότι καλή η τυπολογία, καλή η τύπη, αλλά πολλές φορές δεν είμαι σίγουρος εάν αποδίδουν ακριβώς τη φυσιογνωμία του πολιτεύματος. Δηλαδή μπορεί να έχουμε τέλειο σύνταγμα, αλλά υπάρχουν χώρες που έχουν τέλεια συντάγματα. Αντώνη, επέτρεψε μου όμως περί τυπολογίας. Mm-hmm. Εδώ αυτή η αρχή όχι αφισβητήθηκε, όχι λιδωρήθηκε. Εδώ παραποιήθηκε και ποιος είναι ο ρόλος της. Γι' αυτό ερώτησα με απλά ελληνικά να μας κάνει μάθημα ουσιαστικά, κυρία Παπα-Νικολάου, για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Αυτό και επιτρέψτε μου, κυρία Παπα-Νικολάου, που το θέτω έτσι. Έτσι, διότι ακούθηκαν τρελά πράγματα εδώ πέρα. Γι' αυτό ρωτάω την κυρία Παπα-Νικολάου να μας πει την ΑΒ της ανεξάρτητης αρχής. Έλα, Αντώνη, συνέχισε. Μπορώ να ολοκληρώσω σε ένα λεπτό. Αυτό ακριβώς λέω. Πως επίτηδες η συζήτηση πήγε εκεί και μας αναγκάζει να αποδείξουμε πως δεν είμαστε ούτε συνταγματικά ούτε νομοθετικά ελέφαντες, ακριβώς για να συζητάμε το μέσο και όχι την ουσία. Δηλαδή εννοώ πως η εφαρμογή του συντάγματος και η ουσία και η ανάγκη διαφάνειας στο δημόσιο λόγο προτάσσεται, κατά την ταπεινή μου άποψη, πέρα από κάθε πια άλλη διαδικασία. Γιατί υπάρχουν χώρες, όπως είπαμε, εξαιρετικά συντάγματα που η εφαρμογή τους όμως καταντά ανέκδοτο και άρα η φυσιογνωμία του πολιτεύματος δεν είναι και όπως ακριβώς την επιτάσσει το Σύνταγμα. Αυτό ένα μικρό σχόλιο και θα ήθελα να κλείσουμε μια ερώτηση. Επειδή για μένα η ουσία, καλά κάνουμε και εξηγούμε αυτά τα ζητήματα, αλλά για μένα η ουσία είναι μία. Η ΑΔΑΕ θα συνεχίσει να κάνει ελέγχους για καινούργια πρόσωπα τα οποία παρακολουθούνται, διότι έχουμε ακούσει από δημοσιεύματα ότι υπάρχουν 107 πρόσωπα που είτε με την νόμιμη επισύνδεση είτε με το Predator, με το οποίο και αυτό ασχοληθήκατε, έχουν παρακολουθηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Στη λογική του αυταπαγγέλτος ότι παρεβαίνετε, κυρία Παπα-Νικολάου, έτσι, και όταν συγκεντρώνεται υλικό ότι γίνονται κάποιες παρακολουθήσεις, ουσιαστικά η Επιτροπή σας υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, έτσι δεν είναι? Ποιον ενημερώνεται σε αυτή την περίπτωση και αν ενημερώνεται? Για να συμπληρώσω το ερώτημα. Να σας απαντήσω πολύ ευχαρίστως. Πρώτα απ' όλα, η υποχρέωση της αρχής να συνεχίσει τους ελέγχους, δηλαδή στην πραγματικότητα να ασκεί τη συνταγματική της αρμοδιότητα, δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση. Είναι καθήκον. Οτιδήποτε διαφορετικό συνιστά παράβαση καθήκοντος. Έτσι, τα συνταγματικά, τα πολιτιακά όργανα δεν έχουν διακριτική ευχέρεια να δρουν ή να μην δρουν επειδή είναι ευχάριστα ή δυσάρεστα. Έχουν το δύσκολο καθήκον να ουδετεροποιούν την κρίση τους και να διερευνούν την νομιμότητα, είτε ωφελεί συγκυριακά κάποιους, είτε δυσαρεστεί επίσης συγκυριακά κάποιους άλλους. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Οτιδήποτε διαφορετικό, σας λέω ξεκάθαρα ότι συνιστά παράβαση καθήκοντος εκ μέρους των μελών της αρχής και του Προέδρου. Σε σχέση τώρα με τους αυτεπαγγέλτους ελέγχους, αν θα συνεχιστούν και με ποια κριτήρια, εδώ δεσμεύομαι από το
καθήκον τήρησης εχεμήθειας ως μέλος της αρχής, δεν θα σας πω συγκεκριμένα πράγματα για το ποιες περιπτώσεις θα ελέγξει, αν ελέγξει η αρχή, όμως τα κριτήρια δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Τα όργανα, σας ξαναλέω, δεν διαμορφώνουν κριτήρια ανάλογα με τη συγκυρία. Συνεπώς, συνεχίζουμε να ασκούμε κανονικότατα τις αρμοδιότητές μας. Ποιον ενημερώνουμε? Πολύ ωραία υπενθύμησε ο κύριος Τελόπουλος ότι αυτό που κυρίως επλήγει τις τελευταίες μέρες, πέρα από τις προσωπικές επιθέσεις, που ας πούμε μέχρι ενός σημείου είναι μέρος του πολιτικού παιγνίου, έτσι δεν θέλω να πω ότι είναι ευχάριστες, αλίμονο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μικρότερη σημασία η επιθέσεις που πλήττουν τα μέλη της αρχής και πολύ μεγαλύτερη κεφαλαιώδη σημασία τα πλήγματα που υφίστανται, η ανεξαρτησία των θεσμών, ειδικά των θεσμών οι οποίοι υπάρχουν εκ του συντάγματος ακριβώς για να λειτουργούν ως θεσμικά αντίβαρα. Αν λοιπόν το χάσουμε αυτό, χάνουμε ένα σημαντικό μηχανισμό ελέγχου στη δημοκρατία και αυτό αποτελεί και εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα. Ανεξάρτητες είναι οι αρχές, δεν είναι αυθαίρετες. Η ανεξαρτησία τους ίσταται έναντι κυρίως της εκτελεστικής λειτουργίας, λογοδοτούν όμως ενώπιον του Κοινοβουλίου και ειδικότερα ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτό ήταν το νόημα της αρχικής επιλογής του Προέδρου της Αρχής να ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Οι πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση της αρχής στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί δεν είναι ιδιοκτησία της αρχής. Το Σύνταγμα δεν δίνει στην ΑΔΑΕ το δικαίωμα να κρατά για τον εαυτό της αυτές τις πληροφορίες. Καθήκον της είναι να ενημερώσει το Κοινοβούλιο, το οποίο στη δημοκρατία είναι βουλευτικό όργανο, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Νίκος Πιτσέρης. Έλα, Νίκο. Κύριε Παπανικολάου, στη Βουλή, κυρίως από την κυβέρνηση, έγινε πολλής λόγος για το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε συγκεκριμένα ονόματα στη Βουλή, λέγοντας ότι από την αρχή όλοι οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων δεν πήραν ονόματα, πήραν μόνο απλά νούμερα. Τι έγινε εδώ, υπήρξαν προνομιακές σχέσεις με τον πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως καταγγέλει η κυβέρνηση? Κατηγορηματικά όχι. Θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Υπάρχει, πέραν της ατομικής αναφοράς και της αυτεπάγγελτης παρέμβασης, υπάρχει ένα ειδικό άρθρο στο νόμο, το οποίο διατηρήθηκε και στον καινούργιο, στον ΟΠΟ, στον ολοκένουργο νόμο που ψηφίστηκε πριν μερικές εβδομάδες, το οποίο λέει επιλέξει τα εξής. Ο πρόεδρος της αρχής ενημερώνει τον πρόεδρο της Βουλής, τους προέδρους των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, καθώς επίσης και τον Υπουργό Δικαιοσύνης για θέματα άρσης του απορρίτου. Εδώ λοιπόν ο νομοθέτης θέλησε, πέρα από τη γενική υποχρέωση λογοδοσίας που έχει η αρχή έναντι του Κοινοβουλίου, μια ειδικότερη ενημέρωση προς σημαντικούς πολιτιακούς παράγοντες, όπως είναι αυτοί που ρητά απαριθμούνται και μόλις σας τους ανέφερα, πρόεδρος Βουλή, αρχηγή κομμάτων κλπ. Γιατί το θέλει αυτό? Μοιάζει ο βασικός λόγος που το θέλει ο νομοθέτης αυτό είναι ακριβώς για να μην εξαντλείται η αρμοδιότητα αυτή στην εκτελεστική λειτουργία και να υπάρχει διασταύρωση της πληροφορίας μεταξύ όλων αυτών των κρίσιμων πολιτιακών παραγόντων, ακριβώς επειδή η προστασία του δικαιώματος είναι κρίσιμη, θέλει να γνωρίζουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα. Τι σημαίνει θέματα άρσης του απορρίτου? Ένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, το οποίο καλείται να προσδιορίσει ο πρόεδρος, προσέξτε, και όχι ολομέλεια της αρχής. Είναι ατομική αρμοδιότητα του πρόεδρου, προσωπική αρμοδιότητα, να εκτιμήσει δηλαδή ποια είναι αυτά τα θέματα που έχει νόημα να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς. Προφανώς, αν έρθει ένας πολιτικός αρχηγός και ρωτήσει εάν ο φαρμακοποιός ή ο αρτοποιός της γειτονιάς του τελεί υπό παρακολούθηση, αντιλαμβάνεσαι ότι επειδή πρόκειται για έναν ιδιώτη, ο οποίος δεν ενδιαφέρει τη δημόσια σφαίρα, δεν θα λάβει απάντηση. Και ας είναι ο αρχηγός πολιτικού κόμματος. Όταν όμως, όπως όλοι όσοι παρικούμε την ίδια Ιερουσαλήμ, εδώ και 6 και πλέον μήνες, διαβάζουμε για καταλόγους με επισυνδεδεμένα πρόσωπα που διαδραματίζουν ρόλο στα δημόσια πράγματα. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε ότι δεν συμβαίνει κάτι στη δημόσια σφαίρα. Και όταν σας υποβάλλεται λοιπόν, και έτοιμα με συγκεκριμένα ονόματα. Διότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είχαμε δικαίωμα να ρωτήσει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και πρέπει την απάντηση. Ναι. Θα σας πω. Εδώ λοιπόν ζητήσαμε, πια μπορώ να σας το πω, γιατί στη Βουλή έγιναν γνωστά όλα αυτά. Σε άλλη περίπτωση θα σας έλεγα ότι δεσμεύομαι από το καθήκον. Μα υπάρχει επιστολή. Ζητήσαμε. Ναι, έχουν δημοσιοποιηθεί πλέον αυτά. Ζητήσαμε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ασκώντας την αρμοδιότητά του ως αρχηγός κόμματος, ήρθε στην ΑΔΑ και ζήτησε ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν, να μας εξειδικεύσει
κάποιους για κάποια δημόσια πρόσωπα που να καταλάβουμε με ποια, για ποιο λόγο ζητάει. Θα σας λέω ότι αν μας έλεγε ότι θέλω να μάθω για τον αρτοποιό της γειτονιάς μου, δεν θα έπαιρνε απάντηση. Μας προσδιορίσε λοιπόν αυτά τα φυσικά πρόσωπα και τους αριθμούς των τηλεφωνικών συνδέσεων που χρησιμοποιούν, προκειμένου να προχωρήσουμε την έρευνά μας. Τώρα εδώ και πάλι έχουμε το εξής δύσκολο ζήτημα. Ξέρετε, στα νομικά μερικές φορές οι σταθμίσεις είναι λεπτές, δύσκολες υποθέσεις. Αλλά και πάλι με κριτήριο τη συνταγματική και την ακεραιότητα της στήριξης, πρέπει κανείς να προσδιορίζει τι υπερτερεί και τι θυσιάζεται. Εδώ λοιπόν έχουμε δημόσια πρόσωπα τα οποία κατά τεκμήριο, εφόσον δεν έχουν υποβάλει αίτημα στην αρχή για να ενημερωθούν σε σχέση με το δικαίωμά τους, αν παραβιάστηκε ή όχι, αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον δεν επιθυμούν να ενημερωθούν. Και έρχεται ο αρχηγός ενός κόμματος, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν προκειμένου, θα μπορούσε να είναι και άλλου κόμματος, και ασκεί την αρμοδιότητά του. Εκεί λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε αν θα θυσιάσουν. Το δικαίωμα έχει παραβιαστεί, αυτό είναι βέβαιο. Έτσι, εφόσον έχει επισυνδεδεθεί η τηλεφωνική επικοινωνία, το δικαίωμα είναι παραβιασμένο. Άρα λοιπόν μην μιλάμε για παραβίαση του απορρίτου. Το δικαίωμα έχει υποστεί πλήγμα. Το κρίσιμο λοιπόν που έχουμε να διαχειριστούμε από εδώ και πέρα είναι αν την ενημέρωση για αυτή την παραβίαση νομιμοποιούμαστε να την καταστήσουμε κτήμα των προσώπων εκείνων που περιγράφονται στον νόμο. Εδώ λοιπόν αυτό που κρίθηκε τελικά είναι ότι, το τονίζω αυτό, επειδή λόγω της ιδιότητάς τους ως δημοσίων προσώπων, έτσι, μιλάμε για υπουργό, για πρόσωπα με κορυφαίες θέσεις στο στρατό, ναι, είναι κρίσιμο για τη δημοκρατία να είναι γνωστό αυτό. Για τον εξής λόγο, για να διερευνηθεί περαιτέρω, εδώ η ΑΔΑΕ δεν γνωρίζει για ποιο λόγο επισυνδέθηκαν, ούτε είναι δική της δουλειά να το αναζητήσει αυτό. Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να πει αν η επισύνδεση είναι νόμιμη, δεν είναι νόμιμη. Την ευθύνη αυτή την έχουν άλλα όργανα της πολιτείας. Και κάτι τελευταίο, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο η κουβέντα για την παραβίαση του απορρίτου και της εθνικής ασφάλειας στη Βουλή. Ούτε αυτό είναι ακριβές. Δεν έγινε γνωστός ποτέ από την ΑΔΕ ο λόγος για τον οποίο παραβιάστηκε το επισυνδέθηκαν τα πρόσωπα αυτά. Ποιος λόγος εθνικής ασφάλειας είναι αυτός. Έτσι. Ποτέ δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Μιλάμε μόνο για τη διαδικασία. Ο πραγματικός λόγος, αν είναι λόγος που αφορά τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας, αν είναι την. Είναι εντελώς άγνωστο στην ΑΔΑΕ και προφανώς δεν θα ενημέρωνε ποτέ για κάτι τέτοιο. Δήμητρα Μακρύ, και κλείνουμε. Δύο απλώς διευκρινήσεις, οι οποίες νομίζω ότι χρειάζονται για να καταλάβει ο κόσμος, μια που έχουν σταθεί πολύ σε αυτό, είναι αν χρειαζόταν η σύμφωνη γνώμη των υπολείπων μελών της Επιτροπής προκειμένου να αποφασίσει ο κύριος Ράμος να στείλει τις επιστολές και γιατί δεν έστειλε στον Πρωθυπουργό. Ναι, κυρία Μακρύ, η ΑΔΑΕ διοικείται από ένα επταμελές συλλογικό όργανο. Υπάρχουν αρμοδιότητες οι οποίες ασκούνται συλλογικά από τη διοίκηση της αρχής. Εδώ, όπως σας ανέφερα όμως μόλις προηγουμένως, στη διάταξη του άρθρου 8, στην παράγραφο 6, και το λέω με νομικό σχολαστικισμό, επιτρέψτε μου για να καταλάβετε ότι είναι ρητή η διάταξη του νόμου, προβλέπεται η αρμοδιότητα αυτή ως προσωπική ατομική αρμοδιότητα του Προέδρου. Λέει, ο Πρόεδρος ενημερώνει. Συνεπώς, δεν είναι απόφαση του συλλογικού οργάνου, είναι απόφαση του Προέδρου. Γιατί δεν ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό? Ούτε αυτό είναι αλήθεια. Ο Πρόεδρος της Αρχής, ταυτόχρονα με την ενημέρωση που παρήχε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης επί του αιτήματος που είχε υποβάλει, με δική του πρωτοβουλία ο Πρόεδρος της Αρχής εκτίμησε ότι αφού δεν κατάφερε να ενημερώσει τη Βουλή, γιατί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είχε υπήρξε η εξέλιξη που γνωρίζετε, που ήταν η αρχική πρόθεση του Προέδρου να ενημερώσει. Αφού εκτίμησε λοιπόν ότι είναι τόσο σημαντική η πληροφορία που χορήγησε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που δεν θέλησε να τον καταστήσει προνομιακό συνομιλητή της αρχής, μολονότι είχε θέσει το ερώτημα. Θεώρησε λοιπόν ότι είναι μια πληροφορία που ισοτίμως θα έπρεπε να γίνει γνωστή και στους αρχηγούς των υπόλοιπων κομμάτων, του Πρωθυπουργού ασφαλώς περιλαμβανομένου. Βεβαίως και έλαβε ενημέρωση ο Πρωθυπουργός. Η διαφορά είναι ότι η επιστολή που δόθηκε σε όλους και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιέλαμβανε ποιοτικούς χαρακτηρισμούς για τα πρόσωπα αυτά και όχι ονόματα. Απλώς ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είχε υποβάλει τα ονόματα των προσώπων γνώριζε σε τι αντιστοιχεί όταν έλεγε μέλη της κυβέρνησης ή ψηλόβαθμη στρατιωτική. Αυτή είναι η διαφορά. Καταλάβατε? Κλείνοντας, κυρία Παπανικολάου, αν ένας πολίτης, οποιοδήποτε πολίτης, έχει την αίσθηση ότι τον παρακολουθούν, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνει, να το πούμε και αυτό στον κόσμο και να κλείσουμε.
μια αναφορά στην αρχή διασφάλισης απορρίτου των επικοινωνιών, την οποία μπορεί να υποβάλει και ηλεκτρονικά, έτσι δεν χρειάζεται να μεταβεί στην έδρα της αρχής, στον ιστότοπο της αρχής, www.adha.gr. Από εκεί και πέρα ξεκινά μια διαδικασία διερεύνησης. Στην περίπτωση που η παρακολούθηση έχει γίνει για λόγους εθνικής ασφάλειας, υπάρχει ένα άλλο καθεστώς νομοθετικό, θα πρέπει να έχουν περάσει 3 χρόνια και το όργανο που ενημερώνει, σύμφωνα με τον καινούριο νόμο, που και εδώ έχουμε προβλήματα, είναι ένα τριμελές όργανο στο οποίο μετέχει ο πρόεδρος της αρχής και οι 2 εισαγγελείς που εξέδωσαν την απόφαση. Αν πρόκειται για λόγους εθνικής ασφάλειας, για λόγους διακρύβωσης κάποιου κακουργήματος, και πάλι η αρχή δεν ενημερώνει με δική της πρωτοβουλία αποκλειστικά, θα ζητήσει την. Θα πρέπει το μέτρο να έχει λήξει, γιατί φανταστείτε αν σας ενημερώσουν ενώ παρακολουθήσετε, πλέον η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του μέτρου καταργείται. Γιατί υπάρχουν λόγοι που πραγματικά θα πρέπει να έρθει το απόρριτο. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, ότι είναι σε εξέλιξη προετοιμασία μια τρομοκρατική επίθεση σε ένα αεροδρόμιο. Εκεί δεν θέλουμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τις κινήσεις των αυτουργών ή των συναυτουργών προκειμένου να προληφθεί ένα τέτοιο γεγονός. Το ζήτημα είναι να μην γίνεται κατάχρηση. Η ΑΔΕ λοιπόν θα σας απαντήσει σε αυτή την περίπτωση, εφόσον το μέτρο έχει λήξει, δεν παρακολουθήσετε πλέον, και εφόσον δώσει τη σύμφωνη γνώμη του γι' αυτό ο εισαγγελέας του Αριουπάγου. Μόνο τότε θα λάβετε ενημέρωση. Για να μπορέσετε να ασκήσετε και τα δικαιώματά σας, διότι αν δεν σας ενημερώσει, δεν είναι ότι έχει παραβιαστεί μόνο το δικαίωμά σας, το απόρριτο, έχει αρθεί το απόρριτο, είναι ότι δεν μπορείτε να ασκήσετε και το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, να απευθυνθείτε δηλαδή ενώπιον της δικαιοσύνης και να ζητήσετε να ενημερώσετε αν ήταν νόμιμες ή αν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις κλπ. Αφού έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα της παρακολούθησης και γίνεται για διάφορους λόγους, πρέπει να περάσει η τριετία για να ενημερωθώ ή θα με ενημερώσετε αφού παρέλθει? Στην περίπτωση της εθνικής ασφάλειας θα πρέπει να έχει παρέλθει η τριετία και να πληρούνται κυπές προϋποθέσεις. Τα κακουργήματα δεν προβλέπεται η τριετία. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω θερμά, κυρία Παπα-Νικολάου, για την παρουσία σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Σας ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. CNews, θυμίζω κυρίες και κύριοι ότι αυτή εδώ η εκπομπή είναι μια κοινή προσπάθεια 3 τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του 2 από την Κεντρική Μακεδονία, του Flash από τη Δυτική και του Center από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις αγροτικές κινητοποίησεις. Πλέον σε κόβους βγήκαν οι αγρότες μας. Κώστας Μαυρίδης και Νίκος Πιτσέρης θα μας δώσουν το ρεπορτάζ. Να ξεκινήσω με τον Νίκο. Νίκο. Έχει κάποιες υποσχέσεις και για το 20% που τους έχει δοθεί υπόσχεση της παρακράτησης από τις αποζημίωσεις των ελεγχών που έχουν δοθεί και για την de minimis αποζημίωση αρκετών ποικιλιών επιτραπέζιων σταφυλιών. Ωστόσο, δεν δηλώνουν απολύτως ικανοποιημένοι, καθώς υπάρχουν ποικιλίες που είναι εκτός, όπως η ποικιλία Ρουζακή, και ποικιλίες συμβολαϊκής καλλιέργειας, τις οποίες καλλιεργούν τα μέλη της μοναδικής ομάδας παραγωγών στο Παγκαίο, της ομάδας Σύμβολο. Συνεχίζουν να και πυκνώνουν τις 2 συγκεντρώσεις γεωργικών μηχανημάτων σε ελαιοχώρη και ποδοχώρη και είναι έτοιμοι για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, πάντα σε σχέση με το τι θα ακουστεί από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτά λοιπόν από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε στη Δυτική Μακεδονία. Έλα, Κώστα. Θα ξεκινήσω από την Θεσσαλία. Χθες άνοιξαν τον χορό των κινητοποίησεων οι αγρότες της Καρδίτσας. Σήμερα αυτό επεκτείνεται στη Βόρεια Ελλάδα. Ήδη ακούσαμε τον Νίκο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και στην Δυτική Μακεδονία έχουμε κινητοποίησεις. Οι εικόνες που είναι πίσω σου στο background είναι αυτές που βλέπουμε. Είναι από τον κόμβο
του Φιλότα, στο 400 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνης Φλόρινας. Εδώ έχουν κατασκηνώσει οι αγρότες, έχουν στήσει και την λεγόμενη παράγκα για να διανυκτερεύσουν. Δείχνουν αποφασισμένοι, γιατί έχουν κάνει και τις πρόχειρες κατασκευές, έχουν μαζέψει και τα ξύλα, γιατί η θερμοκρασία είναι κοντά στο 0 νωρίς το πρωί και δεν ανεβαίνει περισσότερο από 6 με 7 βαθμούς στις θερμές ώρες της ημέρας. Αναμένεται και παγετό στις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και το Σαββατοκύριακο χιονοπτώσεις. Δείχνουν πάντως αποφασισμένοι, γιατί όπως λένε, τα όσα εξήγει η κυβέρνηση και τα όσα τους έδωσε είναι μηδαμινά σε σχέση με το συνολικό κόστος παραγωγής, αλλά και με τα έξοδα που καλούνται να φέρουν σε πέρας. Θα μείνουμε στο θέμα, θα συνδεθούμε ζωντανά με τον μπλόκο του Φιλότα που έχουμε στη Δυτική Μακεδονία. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος των αγροτών, ο κύριος Αϊβαζίδης, και μαζί του είναι και η κυρία Κρητικού. Καλησπέρα και στους δύο. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Γεια σας, καλησπέρα. Να ξεκινήσω με τον κύριο Αϊβαζίδη. Κύριε Αϊβαζίδη, μας έλεγε πριν και ο Κώστας ο Μαυρίδης. Έτσι, μεταφερθήκατε στον κόβο του Φιλότα. Ποιοι συμμετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση και να δούμε λιγάκι και ποια είναι και τα αιτήματα. Καλησπέρα σας. Έχουμε σήμερα ξεκινήσει τον μπλόκο εδώ στο Φιλότα. Έχουμε βάλει ακόμα ένα μπλόκο στο χάρτη, πανελλαδικά. Σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας βγαίνουν και άλλα μπλόκα. Στηριζόμαστε από όλους τους αγρότες και του Δήμου Αμιντέου και του Δήμου Ευρωδέας. Θέλουμε τη στήριξη όλων και καλούμε από εδώ, από αυτό το βήμα, να έρθουν να συμπαρασταθούν στο έργο μας, στα δίκαια αιτήματα που έχουμε βάλει, να σηκωθούν από τους καναπέδες τους, γιατί σε λίγο μας πάρουν και τους καναπέδες. Ποια είναι τα αιτήματα, κύριε Βαζίδη, για πείτε μας. Ποια, πώς είπατε. Τα αιτήματά σας ποια είναι, τα αιτήματα. Τα αιτήματα μας είναι γνωστά, είναι το κόστος παραγωγής, είναι δυσβάσταχτο πλέον. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο κόστος παραγωγής. Το πετρέλαιο, το ρεύμα, η ενέργεια. Είναι τα 100% εγγυημένες τιμές που πρέπει να μπουν στα προϊόντα. Δεν γίνεται να πουλάμε με το έσχρος των ανοιχτών τιμών. Πρέπει να πάρει μια απόφαση η κυβέρνηση για αυτό το θέμα. Είναι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, που σε αυτό το κομμάτι, με τις καιρικές συνθήκες που έχουν αλλάξει, είναι από παλαιών χρόνων οι κανονισμοί και καμία κυβέρνηση δεν τους έχει αγγίξει. Είναι καιρός λοιπόν να κάνουμε μια αλλαγή στον κανονισμό. Και δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, κύριε Γαρεπίδη. Τα θέματα είναι και στην πώληση των προϊόντων μας. Η κυβέρνηση πρέπει να θα μου πεις, είναι η ανοιχτή αγορά. Ανοιχτή αγορά δεν είναι μόνο για την Αίγυπτο. Πρέπει να ανοίξουν τις αγορές προς την Ευρώπη. Τα προϊόντα μας πρέπει να πουλούνται και στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να πουλάμε σε μια πιο υποβαθμισμένη χώρα προϊόντα όταν τα κόστη παραγωγής έχουν εκπτωσευτεί στον ουρανό. Να κάνω ένα απλό ερώτημα, κύριε Βαζίδη. Όταν κάνει ένα ταξίδι, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός, παίρνει μαζί του κάποιους ανθρώπους για εμπορικές συμφωνίες. Να, τώρα καλή ώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, πήγε στην Ιαπωνία. Όταν πάει στην Ευρώπη, έχει πάρει ποτέ κάποιον από εσάς μαζί του ως εκπρόσωπο τον αγροτικό χώρο για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις παραγωγές μας, τα προϊόντα μας? Καλά-καλά δεν είναι εδώ τώρα να μας στηρίξει. Θα έρθει να μας πάρει πάνω στις. Οι αγορές όμως. Ναι, αλλά οι αγορές δεν ανοίγουν έτσι. Οι αγορές θέλουν προσπάθεια, θέλουν διακρατικές. Πρέπει να τα κάνετε στη σφίξη μας. Εμείς είμαστε εδώ ανοιχτοί, μπορούμε να δώσουμε λύση στα προβλήματα, αλλά δεν είμαστε αρμόδιοι για αυτό το κομμάτι. Εμείς είμαστε εδώ να αναδείξουμε τα προβλήματά μας που δημιουργούν οι ίδιοι. Τις λύσεις και τα προβλήματα πρέπει να τα διορθώσουν αυτοί. Δεν μας έχουν ερωτήσει. Αν μας ρωτήσουν, μπορούμε να δώσουμε τις εύλογες απαντήσεις. Τώρα, επειδή από εδώ, από εκεί, από εσάς ξεκίνησε το θέμα με τις ανοιχτές τιμές, ιδιαίτερα στα μήλα. Και μέσα από το ρεπορτάζ που έκανε και ο Κώστας ο Μαυρίδης τότε, είχαμε δει και εμείς ότι ενώ το κόστος παραγωγής είναι στα 35 λεπτά, κάποιοι έμποροι σας τα παίρνουν με ανοιχτές τιμές, ακόμη χειρότερο αυτό, και κάποιοι με 20 λεπτά, το ανώτερο 24 λεπτά. Άρα μπαίνατε μέσα. Και εμείς στο ράφι βρίσκαμε τα μήλα 2 ευρώ. Και αυτό αποτέλεσε και πολιτικό επιχείρημα και κεντρική συζήτηση. Από τότε που πήρε διάσταση το θέμα, πήρε δημοσιότητα, άλλαξε κάτι ή παραμένει έτσι η κατάσταση? Την συνάντηση που είχαμε τον Νοέμβρη στο Υπουργείο κάτω ήταν ότι θα τα ελέγξει όλα αυτά. Στα 100 μέτρα εδώ, άμα πάτε στα σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα είναι ίδιες από εκεί. Και οι έμποροι που ήρθαν, πήραμε ανοιχτές τιμές και με κάτω του κόστους παραγωγής, με τις ευλογίες της κυβέρνησης τις πήραν. Και ήρθαν, μας ξεφτελήσαν.
Τώρα, το ότι εσείς... Τα κρατήρια θα πάρουν εμπρός και ναι. Ο μόνος λόγος που θα σβήσουν θα είναι επειδή θα έχουν πετρέλαιο. Τώρα, το ότι εσείς μπαίνετε μέσα είναι καθαρό. Ποιοι εσχροκερδούν, διότι από τα 20 λεπτά μέχρι τα 2 ευρώ κάποιοι οικονομάνε τώρα. Ποιοι είναι αυτοί που οικονομάνε? Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος οικονομάει. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι από εμείς δεν βγάζουμε πόσο μάλλον, όχι το κόστος παραγωγής, πόσο μάλλον ένα εισόδημα και ότι τα λαϊκά τα στρώματα το παίρνουν πανάκριβα και δεν μπορούν να το πάρουν. Ναι, ποιοι είναι αυτοί όμως, ποιοι είναι αυτοί που βγάζουν τα χρήματα, αυτοί που έχουν τα σούπερ μάρκετ, οι έμποροι, οι μεσάζοντες, ποιοι είναι? Το προϊόν μπορεί να αλλάξει από ένα μέχρι δύο χέρια και αυτοί εδώ ρυθμίζουν τις τιμές. Για να πάω λίγο και στην κυρία Κρητικού. Τι λέτε εσείς, κυρία Κρητικού, και για τα προβλήματα, τα αιτήματα και για αυτό που συζητάμε και για τις τιμές των αγροτικών προϊόντων? Για πείτε μας. Εδώ και ένα χρόνο είμαστε στους δρόμους. Εμείς ήταν αγροτικός κοινός, αγροτικός. Νομίζω ότι αν μας είχαν βοηθήσει δεν θα ήμασταν τώρα εδώ. Το ότι βγήκαμε με αυτές τις καιρικές συνθήκες στους δρόμους, αυτό σημαίνει ότι πλέον υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης. Εχθές είχαμε και τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων όλης της Ελλάδος και τα λέγαμε το πώς είναι η παραγωγή. Δηλαδή, είδαμε και με τις ενώσεις καταναλωτών ότι είμαστε ελλειμματικοί, ιδιαίτερα στο γάλα. Παράγουμε το 30% στα γελαδινό και το υπόλοιπο το εισάγουμε. Ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε δει πουθενά στο ράφι όταν πάμε να ψωνίσουμε να μας πούνε ότι αυτό το γάλα δεν είναι ελληνικό. Όλο φαίνεται ελληνικό. Και εκεί πάλι υπάρχει πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Για πείτε μας. Εννοείται. Παντού υπάρχει πρόβλημα και νομίζω σε όλα τα προϊόντα γίνεται η ίδια διαδικασία. Της ελληνοποίησης λέτε, έτσι? Εσείς φάζετε κοπάδια? Φεύγουν άνθρωποι από το χώρο της κτηνοτροφίας? Χάνουμε ζωικό κεφάλαιο? Γιατί δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Ναι, έχουν σφαχτεί πάρα πολλά κοπάδια. Πλέον οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να ταΐσουν τα κοπάδια τους. Οπότε αναγκαστικά η μόνη λύση είναι αυτή. Μάλιστα. Για να βάλω στην κουβέντα λίγο τους συναδέλφους, τον Κώστα τον Μαυρίδη και τον Νίκο τον Σπιτσέρη, να θέσουν και τα ερωτήματά τους και τη Δήμητρα τη Μακρύ από την Κεντρική Μακεδονία. Θα ξεκινήσω με τη Δήμητρα, να μας δώσει και η Δήμητρα την εικόνα που έχουμε στην Κεντρική Μακεδονία. Δήμητρα. Η αγανάκτηση νομίζω ότι είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με την γη αυτών των καιρών. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή οι προσπάθειες των αγροτικών συλλόγων είναι κλιμακωτές. Σε όλη αυτή τη χρονική διάρκεια είχατε κάποια απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου? Έχουμε δώσει ένα περιθώριο στην κυβέρνηση να απαντήσει στα αιτήματά μας. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό, γι' αυτό έχουμε βγει στους δρόμους. Σαν αγρότες δεν έχουμε καμία όρεξη ούτε να ζητάμε επιδοτήσεις, ούτε να βγαίνουμε στους δρόμους. Και τις δουλειές μας έχουμε και αφήνουμε τώρα τις δουλειές μας και ερχόμαστε εδώ. Δεν έχουν πάρει μέτρα. Τα μέτρα που έχουν πάρει είναι ίσα-ίσα οι τεχνικές που εφαρμόζουν πάντα το Διέρη και Βασίλευε, που προσπαθούν να μας διασπάσουν, που αυτό δεν θα γίνει. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δείχνει την άγρια μορφή στους συνάδελφούς μας στην Καρδίτσα και έχουμε στείλει τη συμπαράστασή μας με τα χημικά που τους έχουν ρίξει και δεν τους αφήνουν να διαμαρτυρηθούν και δεν θα το βάλουμε κάτω. Έστω και τα αιτήματα, η απάντηση από την κυβέρνηση να μην μας ικανοποιεί, εμείς δεν θα κάνουμε πίσω. Θα είμαστε εδώ, θα κλιμακώσουμε και μετά από συνελεύσεις που θα γίνουν όλο το διάστημα, μετά από σε αυτή την εβδομάδα που θα γίνουν συνελεύσεις πανελλαδικά, θα πάμε σε άλλη μορφή κινητοποίησης που θα το ανακοινώσουμε, γιατί συντονιζόμαστε στην ΠΕΠ. Πάω στον Νίκο το Σπιτσέρη. Νίκο. Όταν λέτε άλλες μορφές κινητοποίησης, τι εννοείτε? Μπορεί να ξαναδούμε απόπειρες κλεισίματος δρόμων? Υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές ενέργειες, όπως για παράδειγμα είχε συμβεί στο παρελθόν με κάποιους αποκλεισμούς κτηρίων περιφερειών που απέτρεπαν μάλιστα δοσοληψίες με την εφορία, αν καλά θυμάμαι. Σκέφτεστε κάτι συγκεκριμένο? Υπάρχουν πολλές μορφές κινητοποιήσεων. Αυτό θα συζητηθεί μέσα μετά από τα συμβούλια που θα κάνουμε με τους συναδέλφους μας. Μπορεί να είναι κλείσιμο των δρόμων, μπορεί να είναι να κατέβουμε κάτω στο Υπουργείο πανελλαδικά. Μπορεί 1000-2000, δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Θα ενημερωθείτε μετά τις συνελεύσεις που θα γίνουν στο επόμενο διάστημα.
Κώστας Μαυρίδης και κλείνουμε. Κώστα. Να ρωτήσω, επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, ενδεχομένως θα σας επισκεφθούν εκεί στην Παράγκα την αυτοσχέδια που στήσατε, υποψήφοι κάθε μορφής, είτε του Ελληνικού Κοινοβουλίου είτε της Αυτοδιοίκησης. Τι θα τους πείτε? Έχουν ήδη επισκεφτεί, έχουν έρθει εδώ κάποια πολιτικά πρόσωπα. Εμείς δεν περιμένουμε κανένα χάιδεμα στην πλάτη και να μας τάξουν για να κάνουμε πίσω. Δεν ικανοποιούμαστε με αυτά, τα έχουμε ξεπεράσει. Είμαστε άνευ χρώματος εδώ έξω, γιατί πρώτα απ' όλα είναι η επιβίωσή μας. Και το παλεύουμε, δεν θα το αφήσουμε. Να πάρουμε και ένα τελευταίο σχόλιο από την κυρία Κρητικού και να κλείσουμε. Κυρία Κρητικού, κάτι τελευταίο που θέλετε να πείτε? Νομίζω πως γι' αυτό που είπατε τελευταία, ότι έτσι κι αλλιώς διαχρονικά όλοι αυτοί που θα περάσουν από εδώ, που πέρασαν, υποτίθεται μας στηρίζουν, μας χτυπάνε την πλάτη. Εντάξει, το έχουμε μάθει το παραμύθι. Ξέρουμε ότι με τα δικά μας τα χέρια θα επιβιώσουμε. Όλοι μας συμπαραστέκονται, αλλά άμεσα κανείς. Να ευχαριστήσω τον κύριο Αϊβαζίδη και την κυρία Κρητικού. Να ευχηθούμε δύναμη στον αγώνα σας. Δύναμη στον αγώνα σας. Πάω στον Κώστα το Μαυρί να δούμε τι γίνεται με τα ενεργειακά. Έχουμε ανακοινώσεις, Κρέκα, Κώστα, ναι, του Υπουργού. Σήμερα το πρωί είχαμε ανακοινώσεις. Αυτό που νομίζω το γνωρίζαμε από το προηγούμενο διάστημα είναι ότι έχουμε μειώσεις σε ό,τι αφορά τις τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια και κατ' επέκταση έχουμε και μείωση της επιδότησης από το κράτος. 40 ευρώ η μεγαβατόρα είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτό που θα επιδοτήσει το κράτος και βεβαίως αυτό ανεβαίνει ανάλογα το τιμολόγιο όταν είναι κοινωνικό ή όχι. Και έχει ένα όριο μέχρι τις 500 κιλοβατόρες το μήνα. Να δούμε λιγάκι το βίντεο. Σημαντικά μειωμένες είναι οι επιδοτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος για τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Κώστα Σκρέκα. Την τιμή που τα τιμολόγια των ιδιωτών παρόχων ενέργειας που ανακοινώθηκαν είναι αυξημένα μέχρι και 122%, με τότε το συνολικό ύψος τους είναι μειωμένο κατά 80% και φτάνει τα 95 εκατομμύρια ευρώ, λένε 470 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιανουάριο. Η αξία της επιδότησης του ρεύματος για τα νοικοκυριά και τους εμπορικούς καταναλωτές και τους αγρότες τον Φεβρουάριο ανέρχεται στα 95 εκατομμύρια ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, τηρούμε στο ακέραιο τη δέσμευσή μας και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους καταναλωτές, διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή και θωρακίζοντας την κοινωνία από τις επιπτώσεις αυτής της πρωτόγνωρης ενεργειακής κρίσης. Αναλυτικότερα, βάσει των όσων ανακοίνωσε ο Υπουργός, περιορισμός της μηνιαίας επιδότησης των οικοκυριών έως 500 κιλοβατόρες και έως 40 ευρώ. Καμία πρόβλεψη για τις μεγαλύτερες καταναλώσεις παρά μόνο αν είναι μειωμένη κατά 15% σε σχέση με το 2022. Οι δικαιούχοι κοινωνικού υγειακού τιμολογίου λαμβάνουν επιδότηση έως 88 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μειώνεται η επιδότηση για τα επαγγελματικά τιμολόγια στα 20 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ για τους αγρότες στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Καμία νέα εξαντλία για το φυσικό αέριο. Να θυμίσουμε ότι η ΔΕΠΑ είχε δώσει 20 ευρώ οριζόντια επιδότηση προς όλους τους οικιακούς καταναλωτές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα, οι χώρες ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο προκειμένου να μπορέσουν να στηρίξουν χώρες όπως την Ελλάδα, όπου ο πληθωρισμός καλπάζει και οι μισθοί παραμένουν στα τάρταρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βρει μια σειρά βραχυπρόθεσμων μέτρων για να αποτρέψει ζημιές στον αγροτικό τομέα που στενάζει λόγω της ακρίβειας στην ενέργεια. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς, προσπαθεί να συσπυρώσει 12 χώρες και συγκεκριμένα την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Λετωνία, την Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία, ώστε μετά τη συμφωνία για πλαφόν στο φυσικό αέριο να γίνει ανάλογη και τα τρόφιμα. Να σημειωθεί πως πέρα από τους Έλληνες αγρότες, τον κόδωνα του κινδύνου κρούν και οι κτηνοτρόφοι, με τον σύνδεσμο Ελλήνων Κτηνοτρόφων να αναφέρει πως οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή για την συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Η διαφορά τιμής παραγωγού και τιμής πώλησης στο ράφι είναι χαόδης. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου αφανισμού της ελληνικής κτηνοτροφίας με μείωση του ζωικού κεφαλαίου και παύση δραστηριότητας. Ας αναλογιστούν και οι μεταποιητές και τα σούπερ μάρκετ αν θα έχουν κερδοφορία χωρίς γάλα. Ας αναλογιστεί η κυβέρνηση που θα οδηγηθεί η αγροτική παραγωγή χωρίς παραγωγούς. Απαιτούμε πραγματική στήριξη των κτηνοτρόφων. Είναι αναγκαία η στήριξη με επιπλέον 70 εκατομμύρια ευρώ πέραν των 89 που έχουν προγραμματιστεί. Τώρα είδαμε πριν στην εκπομπή μας ότι σε κινητοποίησης βρίσκονται οι αγρότες μας. Κάναμε και συνδέσεις ζωντανές με τα μπλόκα τους. Σε κινητοποίηση όμως είναι και οι ιδιοκτήτες των ταξί, ιδιαίτερα στην Αττική, όπου κινητοποιήθηκαν έξω από το Υπουργείο Μεταφορών. Κώστας Μαυρίδης μας δίνει το ρεπορτάζ. Κώστα. Υπέρογκο κόστος λειτουργίας των ταξί είναι ένα θέμα που βάζουν οι ιδιοκτήτες, οι άνθρωποι του μεταφορικού αυτού έργου. Ο αθέμητος ανταγωνισμός είναι ένα ζήτημα που το βάζουν επιτακτικά
με την λειτουργία μικρών μίνι μπας, τα γνωστά βανάκια που με οδηγούς μεταφέρουν και ουσιαστικά παίρνουν μεταφορικό έργο από τα ταξί. Και βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουμε και την λειτουργία των ηλεκτρονικών πλατφορμών, οι οποίες λειτουργούν, πλατφόρμες που λειτουργούν με μία άλλη διαδικασία και που ουσιαστικά είναι ανταγωνιστές, σύγχρονοι ανταγωνιστές, σε εισαγωγικά ημί, των ανθρώπων του μόχθου, των ταξί. Ναι, κατά των ιδιοκτητών ταξί που τους κλέβουν ουσιαστικά το μεροκάματο, αλλά και όλες αυτές οι εταιρείες που έχουν συσταθεί έχουν προκαλέσει και ερωτηματικά και σκάνδαλο ακόμη και στη Γαλλία. Αυτά όλα όμως βέβαια θα μας τα πει περισσότερα και καλύτερο ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί στην Αττική, γνωστό σε όλους μας. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους και όλους τους τηλεθεατές σας, φίλους από τη Μακεδονία, φίλους επάνω ταξιτζίδες που πρέπει και αυτοί να ξυπνήσουν. Ο λίθαργος που δημιούργησε με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο συνδικαλιστικό μας κίνημα, ευτυχώς ο κλάδος από η Αττική απελευθερώθηκε, έκανε εκλογές, ξαναέβαλε στο σωστό δρόμο τον κλάδο και η κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί γιατί προστάτευσε, ενώ υπάρχουν νόμους, τις πολυεθνικές με γεωταχή, με ταξί, με αδέσποτα αυτοκίνητα και εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα, ειδικά στην Αθήνα και παντού σε όλη την Ελλάδα, δουλεύουν μέσω από πλατφόρμες χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς καμία προστασία του επαγγέλματος του αυτοκινητιστή, μέσα σε μία λογική, δηλώνεις ό,τι θέλεις, ελεύθερος ανταγωνισμός και ας πεθάνουν οι πάντες να λειτουργήσουν οι πολυεθνικές. Ο κλάδος σήμερα αναστήθηκε χωρίς απεργία, χωρίς στάση εργασίας, με ένα κάλεσμα. Η Αττική δίνει το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε, παιδιά, να διεκδικήσουμε τη ζωή μας, των οικογενειών μας. Πάμε, παιδιά, να σηκώσουμε όλη την κοινωνία ψηλά απέναντι σε αυτή την πολιτική που καταστρέφει τον τόπο μας και την κοινωνία. Πάμε να διεκδικήσουμε αλλαγή πολιτικής. Διότι έτσι δεν θα σωθεί κανένας, όπως πάει η κατάσταση. Είχαμε κάποιο αποτέλεσμα από τη σημερινή κινητοποίηση, κύριε Πρόεδρε? Είχαμε ένα αποτέλεσμα ότι έδειξαν οι υπουργοί ότι είναι πανικοβλημένοι και αφήσαν τον γραμματέα να συζητήσει μόνο μαζί μας, τονίζοντας ότι θέλουμε να τα επαναξετάσουμε τα θέματα. Μέχρι 13 του μηνός που θα έχουμε γενική συνέλευση στην Αττική και αυτή η γενική συνέλευση θα είναι κομβική για τις εξελίξεις από εδώ και πέρα, γιατί ο κλάδος πλέον σήμερα έδειξε ότι με τέτοια συμμετοχή, τόσο μεγάλη, χωρίς απεργία, χωρίς ούτε στάση εργασίας, με ένα κάλεσμα, ότι ο κλάδος είναι έτοιμος ξανά να ορθώσει ανάστημα απέναντι σε όποια πολιτική είναι εις βάρος του που τον καταστρέφει. Για να βάλουμε στην κουβέντα τους συναδέλφους από τους τηλεοπτικούς συνεργαζόμενους σταθμούς, τον Κώστα τον Μαυρίδη και τον Νίκο τον Σπιτσέρη. Να ξεκινήσουμε με τον Κώστα. Έλα, Κώστα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αν μπορούμε σε τίτλους 2-3 αιτήματα. Για παράδειγμα, καταλαβαίνω ότι θέλετε να μην λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες. Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο? Μπορεί να μπει σε μία τάξη και να συνυπάρχεται? Ποιο είναι το βασικό αίτημα? Το βασικό αίτημα είναι ότι το δημοσίας χρήσης αυτοκίνητο παγκοσμίως και ευρωπαϊκώς, με 6 αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά λειτουργίες όπως είναι τη Uber, απαγορεύει την αστική μεταφορά στο γεωταχή. Δεν υπάρχει καμία διάθεση να διαπραγματευτούμε τη ζωή μας. Παραδείγματος χάρη στην Αθήνα έχουμε 14.000 ταξί. Υπερβολικά μεγάλος αριθμός. Είναι δυνατόν να αφήνουν το γεωταχή ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Καραμαλής να δουλεύουν και να το προστατεύουν με τη στάση τους? Είναι δυνατόν να το δεχτεί ένας νοήμων άνθρωπος, δηλαδή να έρθει στον ηλεκτρολόγο, μια πολυεθνική και πάω και τα λεφτά μου στο εξωτερικό, δεν φορολογούνται εδώ και κλείνω όλους τους ηλεκτρολόγους. Πάω στον άλλον που έχει αλφα μαγαζί δουλειά, στα κλείνω όλα. Αυτή η εξέλιξη μέσα στην κοινωνία είναι καταστροφή της κοινωνίας. Και όταν μιλάμε για δικαιοσύνη στην οικονομία, δικαίωση της εργασίας,
και την προστασία της κοινωνίας από τη βουλημία των ολίγων που καταστρέφουν τους πολλούς. Είναι ο όρος που ουσιαστικά εμφανίστηκε το 1974 με το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυνατόν η σημερινή Νέα Δημοκρατία να είναι το αντίθετο, τελείως πιο απέσιο απέναντι σε αυτήν την ιδεολογία και λέγεται ακόμη Νέα Δημοκρατία και το ανέχεται? Κύριε Λιμπερόπουλε, δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε κυβερνήσεις. Κύριε Λιμπερόπουλε, προσέξτε λίγο κάτι για να το καταλάβουμε. Τα ταξί που έχουμε φτάνουν για να εκπληρώσουν το μεταφορικό έργο? Ένα είναι αυτό το ερώτημα. Και το δεύτερο είναι, αυτές οι πολυεθνικές που μπήκαν στη ζωή μας, η Uber κτλ., τι έχει γίνει με αυτό το σκάνδαλο που ενέπλακε ακόμη και τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Μακρόν? Τι έγινε με αυτή η υπόθεση, πού βρίσκεται? Στη χώρα που το 17 βγήκαν να καταγγέλουν εμένα απέναντι στις πολυεθνικές και την Bit και την Uber και όποιες άλλες υπήρχαν, ο ίδιος ο Μητσοτάκης, βάζοντας ένα θέμα ότι μόλις γυρίσει στην κυβέρνηση αυτοί οι νόμοι δεν θα λειτουργήσουν και ότι εγώ εκπροσωπώ το παλιό, δηλαδή ότι θέλω να διώξω τις εταιρείες, παραποιώντας τη θέση του κλάδου, θέλουμε να δουλέψουν, αφού δουλεύουν μεταξύ, όσες δουλεύουν μεταξύ, να έχουν φορολογικό μητροδό, όπως τα ευρωπαϊκά δικαστήρια έχουν βγάλει τις αποφάσεις για αυτές τις εταιρείες, να δηλωθούν ως επιβατικές μεταφορές και όχι με γιοταχή που το απαγορεύσει το ευρωπαϊκό δικαστήριο. Με τα ταξί όσοι δουλεύουν, ναι, φορολογικό μητροδό, να δηλώσουν στο Υπουργείο Μεταφορών, να πάνε να εγγραφτούν ως μεταφορικές εταιρείες. Και προσέξτε, πήγε η Uber, η καινούργια εταιρεία, η Bit που την εξαγόρασε, πήγε να ζητήσει από τον Καραμαλή και από τον Παπαδόπουλο να γραφτούν κανονικά και δεν τους γράψανε. Τους λένε δεν σας θέλω, έτσι μου είπαν ο διευθυντής της Bit, ότι δεν θέλει το SATA. Αν είναι δυνατόν. Εμείς αυτό ζητάμε. Όπως οι πολυεθνικές δουλεύουν στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, βγάζουν απόδειξη απευθείας προς την εταιρεία την προμήθειά τους που παίρνουν σε κάθε διαδρομή που παίρνουν από τις εταιρείες αυτές, φορολογείται, δίδεται στην εταιρεία σε αριθμό φορολογικού μητρώου και τραπεζικό λογαριασμό στη χώρα τους και αμέσως τους στέλνουν κάθε μήνα, όπως λέει και ο νόμος της Παπανάσου, τους στέλνουν τιμολόγιο κάθε μήνα για να μην χρεώνονται την προμήθεια που παίρνει η εταιρεία σε φορολογικό αριθμό στην Ελλάδα. Ωραία, αφού δεν έγινε η εγγραφή αυτό τους. Αυτό το νόμο δεν το φτιάξανε. Ναι, ακούστε τώρα κύριε Λιμπερόπουλε, αφού δεν έγινε η εγγραφή τους, πώς κυκλοφορούν αυτοί? Χωρίς φορολογικά στοιχεία, χωρίς να αποδίδουν φόρους, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, όταν λένε οι υπουργοί δεν σας γράφω, γιατί αντιδράει η ΣΑΤΑ, εσείς λέτε λένε ψέματα οι υπουργοί. Πώς κυκλοφορούν αυτοί? Ακριβώς. Πώς κυκλοφορούν στη χώρα? Πρέπει λοιπόν εδώ εμπλέκεται εν είδη διαπλοκής όλοι οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Μεταφορών. Γιατί δεν τους γράφουν και δεν τους υποχρεώνουν να τους γράψουν? Και παράλληλα, όσες εφαρμογές υπάρχουν με χιλιάδες αυτοκίνητα γιοταχή, να πληρώνουν το φόρο τους εδώ, αλλά να γίνει ό,τι έγινε στη Βαρκελώνα. Ένα ταξί, ένα γιοταχή προς 30 άδειες ταξί. Και να δουλεύουν όχι να γυρίζουν γύρω-γύρω στην πόλη και να παίρνουν πελάτες, αλλά να έχουν έδρα και να δούμε ποιος θα τους χρησιμοποιήσει με έδρα και με ακριβότερη τιμή από ότι είναι το ταξί. Να δούμε πού θα πάει αυτή η δουλειά. Στην Βαρκελόνη το λύσανε αυτό έτσι το πρόβλημα. Με 10.000 ταξί, με 3 φορές τουρισμό μεγαλύτερο από ό,τι έχει η ολόκληρη Ελλάδα και δεν μας το φτιάχνουν εδώ στην Αττική. Και το λύσανε το πρόβλημα. Η εξυπηρέτηση πλήρω. Για πέστε μου λοιπόν, τι συμβαίνει σε όλα αυτά που δεν βγαίνει ένας υπουργός να αντιπαρατεθεί πλέον με εκλεγμένους συνδικαλιστές όπως είναι το Προεδρείο του ΣΑΤΑ και όχι διορισμένους από την κυβέρνηση που ήταν οι προηγούμενοι? Το καταλάβαμε αυτό. Αυτό που δεν μου απαντήσατε, έτσι όπως έχουμε τα ταξί στη χώρα μας και ιδιαίτερα στην Αττική που είστε εσείς πρόεδρος, φτάνουν τα ταξί για να επιτελέσουν το μεταφορικό τους έργο ή χρειαζόμαστε κι άλλα? Φτάνουν και περισσεύουν. Φτάνουν και περισσεύουν. Φανταστείτε ότι έχουμε κινητοποιημένα και αμάξια. Και κινητοποιημένα. Έτσι από την κρίση και ύστερα. Πάω στον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο, και να κλείσουμε. Εγώ μπορώ να επιβεβαιώσω ότι τα ταξί φτάνουν και περισσεύουν και ότι στην περιοχή εξυπηρετούν και άψογα το επιβατικό κοινό.
Το θέμα είναι το εξής. Εξηγήστε μου λίγο. Δηλαδή, στο εξωτερικό αυτές οι εταιρείες, η Uber ή άλλες εταιρείες, δεν λειτουργούν με αυτό το καθεστώς με το οποίο λειτουργούν στην Ελλάδα. Είναι διαφορετικός ο τρόπος λειτουργίας τους. Ήδη στη Γαλλία βγάλανε αποζημίωση προς τους οδηγούς για διαφυγόντα κέρδη, όπως και σε άλλες περιοχές στην Ευρώπη, 20 εκατομμύρια αποζημίωση. Διότι λειτουργούν παράνομα με γεωταχή. Στην Ελλάδα μόνο καλύπτουν τα γεωταχή. Δεν ξέρω τι με τις μεγάλες εταιρείες ρεντακάρ με τα οδηγού, που δεν είναι μόνο τα βανάκια. Τα ρεντακάρ είναι τα πολλά. Κάνουν αστική μεταφορά. Δηλαδή, πριν 2 χρόνια, στο Sky, βγήκε και απέτησε ο κύριος Βασιλάκης, ο πρόεδρος των γιοταχή, ρεντακάρ με τα οδηγού, να μείνουν στην Αθήνα 7.000 αμάξα και να δουλέψουν τα γιοταχή, τα ρεντακάρ, ως ταξί. Και μάλιστα να τα κάνει όλα ηλεκτρικά και οτιδήποτε άλλο. Αυτά λοιπόν μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Δεν συμβαίνουν στην Κολομβία, για να πούμε διαφορετικά. Τέτοια διαπλοκή δεν έχει υπάρξει στον τόπο. Μάλιστα. Τέτοια διαπλοκή υπέρ των ολίγων. Και αυτό φαίνεται στο ρεύμα, φαίνεται στην ακρίβεια, φαίνεται στα καύσιμα, φαίνεται στο πώς η κοινωνία μέσα σε 10-15 μέρες έχει φάει όλο το μισθό της και από εκεί και ύστερα δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και έτσι είναι και ο ταξιτζής. Κοινωνία είναι και ο ταξιτζής. Όπου έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Το κόστος καυσίμων, ακριβώς. Όλα έχουν αυξηθεί. Το ρεύμα μας έρχεται στο... Τα πάντα, τα πάντα. Στο Θεό, τα πάντα. Τώρα, τι να αναμένουμε. 13 Φεβρουαρίου, μου είπατε, είναι η καταληκτική ημερομηνία. Τι να αναμένουμε μετά, κύριε Πρόεδρε? Κοίταξε, ο κλάδος έχει δείξει ότι ξέρει να αγωνίζεται. Δυστυχώς, αναβιώνονται ανάγκες λειτουργίας μας και διεκδίκησης, πιθανόν και τις ίδιες και χειρότερες από το 2011. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να είστε καλά. Ακόμα. Ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. CNews θυμίζω ότι αυτή εδώ η εκπομπή είναι μια κοινή προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάς από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Δεν θα πάμε στις αίθουσες των δικαστηρίων που πήγαμε το προηγούμενο διάστημα. Θα πάμε να δούμε μαζί με την Δήμητρα την Μακρύ, που έχει και το ρεπορτάζ, μία δομή που έχει συσταθεί και έχει ως στόχο να πατάξει την οπαδική βία και όλα αυτά τα οποία δυστυχώς γίνονται στα γήπεδά μας. Έλα, Δήμητρα. Λοιπόν, είναι η δομή 1η Φεβρουαρίου στο όνομα του Άλκη. Την έχουν συστήσει 3 άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Δεν είχαν μεταξύ τους καμία απολύτως σχέση. Απλώς αποφάσισαν ένα χρόνο πριν να ενώσουν τις φωνές τους προκειμένου να η δολοφονία αυτή, η στιγμή δολοφονία δυστυχώς του Άλκη Καμπανού, που μας πάγωσε πριν από ένα χρόνο ξημερώματα 1η Φεβρουαρίου, να είναι η τελευταία. Να θυμίσουμε πώς θα μας πει και ο καλεσμένος μας, ότι τα τελευταία 40 χρόνια έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 13 δολοφονίες τέτοιου είδους οπαδικής βίας. Οι τελευταίες όμως 3 είναι σε πάρα πολύ κοντινό χρονικό διάστημα. Η δομή λοιπόν δεν ήθελε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και από πέρσι τέτοιο περίπου καιρό που συστάθηκε, που ιδρύθηκε, έχει βάλει στόχο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε ο ένας τον άλλον. Ο Παοξής τον Αριανό, ο Αριανός τον Ηρακλειδέα και όλοι μαζί να είμαστε μία
ομάδα, να μπορούμε στην ουσία να πηγαίνουμε και να απολαμβάνουμε τον αθλητισμό όλοι μαζί. Βλέπουμε πίσω μας την τοιχογραφία που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες ώρες στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς. Είναι μία μόνο από τις δράσεις που θα γίνουν αυτές τις μέρες. Να θυμίσουμε ότι στα μάτριξ των γηπέδων, είτε στο ποδοσφαίρου, είτε στο μπάσκετ, είχαμε όλες αυτές τις μέρες και θα συνεχίσουμε να έχουμε μηνύματα που αναφέρονται στον Άλκη Καμπανό. Έχουμε όμως και αύριο τη μεγάλη πορεία, τη μεγάλη πολύχρωμη, σιωπηρή πορεία, η οποία θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη και είναι ένας τρόπος να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας και να πούμε όχι σε αυτήν την τυφλή οπαδική βία. Για να μας πει περισσότερο ο κύριος Τσιμπηλής, ο οποίος είναι ο συνιδρυτής αυτής της δομής, είναι και οργανωτής ουσιαστικά της αυριανής σιωπηρής αυτής της πορείας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να συγχαρούμε για αυτή την πρωτοβουλία. Τελικά η κοινωνία των πολιτών υφίσταται και εκεί νομίζω και η κοινωνία πρέπει να αναποθέτει τις ελπίδες της. Για πείτε μας λιγάκι για αυτή τη δομή που έχετε δημιουργήσει, τις δράσεις της. Μας είπε και η Δήμητρα αρκετά πράγματα, αλλά περισσότερα θα θέλαμε και από εσάς τον ίδιο. Για πείτε μας. Πολύ σωστά τοποθετήσετε ότι η κοινωνία των πολιτών είναι εδώ και είναι ενεργή. Αυτή είναι και η δικιά μας φιλοσοφία, ότι με την αυτοργάνωση μπορούμε να πετύχουμε πολλά και σημαντικά πράγματα και το κυρίως να φανεί η δύναμη της πλειοψηφίας ενάντια μιας μικρής, τις περισσότερες φορές βροντερής μειοψηφίας, η οποία δυστυχώς μας τρομάζει πολλές φορές και μας φοβίζει. Η δομή στο όνομα του Άλκη ιδρύθηκε μετά τη στιγερή δολοφονία του Άλκη Καμπανού, για την ακρίβεια 10 ημέρες μετά την δολοφονία του ο Λευτέρης Παπάς και ο Μανώλης Ανδερατάκης, δύο από τα αρχικά ιδρυτικά μέλη της δομής, ταξιδέψανε στην Πέρια, μιλήσαμε με τους γονείς του Άλκη και τους εκμυστηρεύτηκαν ότι θέλουν να κάνουν κάτι ώστε ο Άλκης να είναι το τελευταίο θύμα της οπαδικής βίας στην Ελλάδα. Από εκεί και έπειτα υπήρχε μια έντονη συζήτηση μέσα από social media και άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις, ηλικίες και επαγγελματικά ή όχι ενδιαφέροντα, αν είμαστε ενεργοί ή όχι, καταφέραμε να συνομιλούμε μεταξύ μας με ένα συνδετικό στοιχείο, τον πόνο και την αγανάκτηση. Ήταν τα δύο σημαντικά στοιχεία τα οποία μας ένωναν και η ανάγκη να δράσουμε, δηλαδή να κάνουμε κάτι ώστε αυτό να μην συνεχίζει να υφίσταται. Κάπως έτσι ιδρύθηκε η δομή στο όνομα του Άλκη. 25 μέρες μετά το θάνατο, μετά την δολοφονία του Άλκη, είχαμε καταφέρει να έχουμε συστήσει τη δομή. Συμμετέχει ο κόσμος, οι φίλαθλοι συμμετέχουν από όλες τις ομάδες. Είναι ενεργοί. Ανταλλάσσετε απόψεις. Πολύ καλή ερώτηση. Η καταχάρηση μόνο σε φιλάθλους και οπαδούς απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Είναι ανοιχτή προς όλες τις κοινωνικές τάξεις. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε και πάρα πολλά μέλη, τα οποία είναι από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, δηλαδή από τη Βρετανική Κολομβία, Γερμανία, Καναδά, Κρήτη, Ορεστιάδα, εννοείται Θεσσαλονίκη και Αθήνα, από όλες τις ομάδες. Εμείς δεν ρωτάμε από ποια ομάδα είναι κάποιος για να εγγραφεί. Δεν είναι ερώτηση που συμβαίνει. Απλά το αναφέρουν οι ίδιοι, το οποίο βέβαια είναι και πολύ όμορφο. Και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλές γυναίκες και άνθρωποι που δεν ασχολούνται καθόλου με τα αθλητικά. Απλά θέλουν να αλλάξει αυτή η σημερινή κατάσταση στην οποία υφίσταται. Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις ότι οι άνθρωποι επιδρούν και επιλέγουν να ενεργήσουν και πάλι. Νομίζω ότι αυτό το νήμα πρέπει να το πάρει πρωτίστως η εκπαίδευση. Μου άρεσε πάρα πολύ η παρέμβασή σας στο σχολείο της Καλαμαριάς που δείξαμε και πριν, δεν ξέρω αν μπορούμε να το ξαναδείξουμε. Να το πάρει η εκπαίδευση έτσι ώστε. Να, αυτό εδώ το πράγμα τώρα. Τα παιδιά μας. Φοβερό. Να το πάρει η εκπαίδευση αυτό το νήμα και να καλλιεργούμε πλέον, πέρα από τα ζητήματα της εκπαίδευσης και της παιδείας στα σχολεία, αλλά και την παιδεία, ότι είμαστε φίλαθλοι, όχι οπαδοί. Και μάλιστα σε πολλές των περιπτώσεων φανατικοί οπαδοί που οδηγούμαστε και σε τέτοια είδους περιστατικά με βία και πολλές φορές δυστυχώς 13 στον αριθμό είναι οι δολοφονίες που είπατε είχαμε μεταξύ οπαδών. Ναι, 13 δολοφονίες μεμονωμένες στα 40 τελευταία έτη, με μια κλιμάκωση να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Εδώ θα θέλω να κάνω μια μικρή επισήμαση, η οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική για εμάς τουλάχιστον. Στην Ελλάδα, καταρχάς πολύ σωστά είπατε ότι ο φιλάθλος είναι ό,τι πιο υγιές υπάρχει. Για μας ο οπαδός είναι μια πολύ έννοια θετική και σωστή. Σημαίνει ότι είναι ένα κοινωνικά ενεργό, το οποίο πιστεύει
μία ιδέα, είναι οπάζει δηλαδή της ιδέας αυτής, την ακολουθεί και την υποστηρίζει. Όμως ο σωστός οπαδός σέβεται και εκτιμά τον οπαδό της άλλης πλευράς και διατηρεί αρχές και αξίες πάρα πολύ ισχυρές, οι οποίες έρχονται από πολύ παλαιότερα. Στην Ελλάδα δυστυχώς αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι έχουμε μπερδέψει, αφέθηκε να συμβεί αυτό, την έννοια του οπαδού με του χουλιγκάνου. Δηλαδή, χουλιγκανισμός και οπαδός ταυτίστηκαν. Εμάς η κατεύθυνσή μας είναι αυτό το πράγμα να ξαναδιακριτά οριστεί και οι οπαδοί όλων των ομάδων να μπορούν να πηγαίνουν στο γήπεδο ξέχωρα, μαζί και να είναι αντίπαλοι μόνο μέσα, μέσα σε αυτές τις γραμμές. Στην πρωτοβουλία σας ανταποκρίθηκαν κάποιοι φορείς, η αυτοδιοίκηση που είναι πολύ σημαντική σε αυτά τα ζητήματα, η εκπαίδευση. Ναι, βέβαια. Η δομή, όποια πόρτα και χτύπησε, εδώ πρέπει να πούμε ότι βρήκε πόρτες ανοιχτές. Φορείς, κοινωνικοί, πολιτικοί, αθλητικοί, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που επιτελούν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθειά μας. Ήταν όλα πάρα πολύ ανοιχτά. Το πρόβλημα το οποίο διακρίνουμε εμείς και πιστεύουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να το αλλάξουμε, είναι ο φόβος και, ξέρετε, ο δισταγμός να δράσουν. Ναι, πολύ ωραία, πολύ καλή ιδέα, μας αρέσει πολύ αυτό που κάνετε, μπράβο σας. Παραδείγματος χάρη ζητήσαμε από την πολιτεία το Σεπτέμβριο, ήδη από το Σεπτέμβριο, να θεσπιστεί 1η Φεβρουαρίου η μέρα οπαδού φιλάθλου, θετική έννοια, και να είναι αθλητική αργία να μην γίνονται αγώνες εκείνη την ημέρα, παρά μόνο αγώνες συνύπαρξης μεταξύ ομάδων και σεβασμού, για να μπορούμε να θυμίζουμε στον κόσμο, τουλάχιστον τακτικά κάθε έτος, ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Ενώ ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα και έχει θετική εισήγηση και από τους υπουργούς και από τον Πρωθυπουργό τον ίδιο, μέχρι και σήμερα αυτό δεν έχει γίνει. Επίσης, είχαμε ζητήσει να προβάλλουμε στο Λευκό Πύργο αύριο στη μεγάλη μας πορεία τις εικόνες του Άλκη Καμπανού, αλλά και τις ενέργειες και τις δράσεις, οι οποίες είναι συνενωτικές και συνυπαρξιακές, για να μπορέσουμε να δώσουμε και ένα στίγμα ότι από εδώ που ξεκίνησε το κακό, μάλλον από εδώ που κορυφώθηκε το κακό, θα ξεκινήσει και το καλό. Συμβολικά δηλαδή στο Λευκό Πύργο, δυστυχώς λάβαμε αρνητική απάντηση από την πολιτεία. Μάλιστα. Για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, να ξεκινήσουμε με τη Δήμητρα. Δήμητρα. Εγώ θα ήθελα να μας πει ο κύριος Τζιπηλής το κάλεσμα για αύριο, ακριβώς τι ώρα, πού και κυρίως πώς. Βεβαίως. Το κάλεσμα αύριο αφορά καταρχάς όλους τους πολίτες. Και αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουν είναι να φορέσουν τη φανέλα της ομάδας της οποίας υποστηρίζουν και διακριτικά, τις φόρμες των ομάδων των οποίων αθλούνται ή και τίποτα, να πάρουν ένα κερί στα χέρια τους και να μας συναντήσουν είτε στις 6 ώρα στο σημείο της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού, όπου εκεί πέρα θα γίνουν κάποιες ενέργειες με έντονο συμβολισμό, και μετέπειτα η όγκος αυτός των ανθρώπων θα ενωθεί στις 7 η ώρα στο Πάρκο Φιλίας, το οποίο είναι επίσης ένα συμβολικό μέρος της πόλης έναντι του Ιπποκρατίου νοσοκομείου, στο οποίο θα υπάρχουν εκεί όλα τα παιδιά των αθλητικών ενώσεων της Βόρειας Ελλάδας, δηλαδή έψιμη που είναι ποδόσφαιρο, ΕΚΑΣΤ, μπάσκετ, ΣΕΓΑΣ, ΣΤΥΒΟΣ, ΕΠΕΣΤ, στο βόλεϊ και βέβαια το handball, οι οποίες όλες αυτές οι ομάδες δεν θα κάνουν αύριο προπονήσεις και θα έρθουν σύσσωμες με τις φόρμες τους για να περπατήσουμε μαζί σιωπηρά μέχρι το Λευκό Πύργο, όπου θέλουμε να δείξουμε ότι συνύπαρξη και συνένωση είναι κάτι φυσιολογικό. Εκεί οι ομάδες K18 του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή θα πάρουν τα κεριά από τα χέρια μας, θα σχηματίσουν το όνομα του Άλκη και θα προβάλλουμε εικόνες συνύπαρξης μετά την δολοφονία του Άλκη Καμπανού και ένα κομμάτι επίσης, ένα πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο γράφτηκε στη μνήμη του. Έλα, Νίκο, να πάω και στον Νίκο το Σπιτσέρι. Κύριε Τζιπηλή, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι η πλειονότητα των οπαδών που δημιουργεί τέτοιου είδους καταστάσεις, πολλών δε μάλλον δολοφονικές ενέργειες, αλλά πολύ μικρές ομάδες εγκληματικές. Για αυτές τις εγκληματικές ομάδες έχετε αντιληφθεί εδώ και ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Άλκη Καμπανού να ελήφθη κάποιο μέτρο εναντίον τους? Καταρχάς, το έχετε τοποθετήσει πάρα πολύ σωστά και μπράβο σας. Είναι απειροελάχιστη αυτή η μειοψηφία, η οποία πολύ σωστά επίσης το έχετε τοποθετήσει, είναι εγκληματική. Έγιναν πάρα πολλές, να πούμε, ας πούμε, διατυμπανισμοί και ανακοινώσεις για διάφορα μέτρα, τα οποία ήταν προσωστή κατεύθυνση όταν αυτά ανακοινώθηκαν, ωστόσο κανένα από αυτά δεν θεσπίστηκε.
Οπότε η απάντησή μου θα είναι σαφής. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι θεσμικό ως προς την αντιμετώπιση αυτών των συνθήκων. Είμαστε εκεί που ήμασταν δηλαδή. Θεσμικά δυστυχώς ναι. Αυτός είναι και ο λόγος στον οποίο εμείς αποφασίσαμε να δράσουμε. Δεν θα αφήσουμε τους άλλους να αποφασίσουν και να δράσουν για μας. Θα δράσουμε εμείς για εμάς. Να ευχαριστήσω θερμά. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση. Πραγματικά είναι συγκλονιστική. Και αυτή η σιωπή να είναι μια δυνατή φωνή όλων μας να επικρατήσει επιτέλους το φίλαθλο πνεύμα έτσι στους αθλητικούς χώρους. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε όλους τους αθλητικούς χώρους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Μένω με τον Νίκο το Σπιτσέρη. Αφού δεν μπορούμε να πάμε εμείς καραϊβικοί, πάνε τα χέλια από την Καβάλα και από την περιοχή. Έλα, Νίκο. Είναι αυτά τα μαγικά ζώα, Θόδωρε, τα οποία κάθε πέντε... Έχουμε και ωραίες τα εικόνες. Τα χέλια γεννιούνται στην Καραϊβική. Ναι. Τα μωρά χέλια μέσω μαγνητικών πεδίων των θαλασσίων ρευμάτων φτάνουν εδώ στη Μεσόγειο και καταλήγουν στις ακτές της Ιταλίας, της Ισπανίας. Το πιο βόρειο σημείο που φτάνουν είναι η λίμνη της Βιστονίδας, όπου πήγαμε. Όταν ενηλικιωθούν τα χέλια της περιοχής, γίνονται ασημόχελα, αλλάζουν χρώμα και διανοίγουν αυτή την τεράστια απόσταση από τη Βιστονίδα, από τις ακτές της Ιταλίας, της Ισπανίας, περνούν το Γιβραλτάρ και πάνε να ζευγαρώσουν, πάνε να γεννήσουν τα μικρά τους στον κόλπο των Σαργασσών στην Καραϊβική. Γεννούν και πεθαίνουν. Και οι απόγονοί τους επιστρέφουν. Το θέμα είναι το εξής. Ότι πια το χέλι, αυτό το μαγικό είδος, βρίσκεται υπό εξαφάνιση. Έχει μειωθεί ο πληθυσμός τους σε ποσοστό άνω του 90%. Ειδικά φέτος υπάρχει και ορθώς υπάρχει απαγόρευση της αλίευσής του, οπότε τα μέλη εκεί του αλιευτικού συνεταιρισμού εγκλώβησαν κανονικά τα χέλια με πανάρχες μεθόδους για να τα εμπορευθούν. Τους έχουν απαγορεύσει να τα διαθέσουν στο εμπόριο και εδώ όλα καλά, αλλά για αποζημίωση λόγος δεν γίνεται. Μάλιστα. Για να δούμε λιγάκι. Και ναι, Νίκο. Η ύπαρξη αυτών των ανθρώπων σε αυτούς τους βιοτόπους είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο γιατί είναι μέρος του πρωτογενούς τομέα, αλλά γιατί με την παρουσία τους και με τη δραστηριότητά τους κρατούν ζωντανά τα ιχθυοσυστήματα εκεί, τα οικοσυστήματα εκεί. Αυτό είναι και το σημαντικό. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Το ραντεβού δόθηκε νωρίς το πρωί. Στόχος το μαρκάρισμα και η απελευθέρωση χελιών από τη λίμνη Βιστονίδα στο πλαίσιο του προγράμματος Life Hill, προκειμένου να είναι εφικτή η παρακολούθηση του υπερατλαντικού ταξιδιού τους μέχρι τη θάλασσα των Σαργασσών στην Καραϊβική, όπου θα γεννήσουν και θα πεθάνουν. Τα μικρά τους θα κάνουν μέσω των θαλασσίων ρευμάτων το ίδιο ταξίδι με αντίστροφη πορεία, για να καταλήξουν και πάλι στη Βιστονίδα. Ακολουθήσαμε τους 5 ερευνητές του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας σε αυτή την ξεχωριστή αποστολή. Στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό της Βιστονίδας, όπου μας καλωσόρισε μια ομάδα σκυλιών που έχουν αναλάβει την ευθύνη της υποδοχής των επισκεπτών, τα μέλη του Αλιευτικού Συνεταιρισμού μας περίμεναν. Θα τα βγάλουμε, θα τα μετρήσουμε, θα τα ζυγίσουμε, θα τα μαρκάρουμε και θα τα απελευθερώσουμε. Τα χέλια που είχαν πιαστεί, όπως συμβαίνει εδώ και αιώνες, από το 1000 μετά Χριστόν τουλάχιστον, σύμφωνα με ιστορικές πηγές επί Βυζαντίου, κρατούνταν σε ειδικούς κλωβούς, σλέπια στη γλώσσα των ψαράδων της περιοχής. Ανέκαθεν έτσι συνέβαινε. Ειδικά φέτος όμως, οι ψαράδες της λιμνοθάλασσας δεν έχουν την υποχρέωση να κρατούν το 70% και να αφήνουν τα υπόλοιπα. Με μια απόφαση που εκδόθηκε, αλλά ακόμα δεν έχει επικυρωθεί, δεν μπορούν να κρατήσουν και να εμπορευτούν χέλια. Τα μόνα χέλια που έχουν πουλήσει φέτος είναι αυτά στο Ινστιτούτο για τις ανάγκες του προγράμματος. Δύο μέλη του συνεταιρισμού βγάζουν προς τα έξω έναν κλωβό.
Με την απόχη γεμίζουν δύο κουβάδες ασημόχυλα και τα μεταφέρουν στο ισόγειο του κτηρίου του συνεταιρισμού. Ζυγίζονται και η διαδικασία ξεκινά. Όταν αυτή την εποχή κατεβαίνουν τα ποτάμια, βρέχει πολύ και καιρός είναι νοτιάς από κάτω, κατεβάζει νερά ποτάμια μέσα στη λίμνη, θολώνει λίμνη με τα ποτάμια τα νερά που κατεβάζει με τη ροή και από εκεί μετά σηκώνεται τα χέλια στον αφρό και μετά μαζεύονται αυτά κουβάρα, ταξιδεύουν σιγά σιγά από εκεί, έρχονται από μέσα, έρχονται ακριβώς εδώ σε εγκαταστάσεις. Εδώ πέρα έχουμε κάτι εργαλεία, γολφούς μεγάλους, μπαίνουν μέσα και δεν μπορούν να βγουν. Και δεν μπορούν να βγουν. Τα ψαρεύετε. Και το πρωί τα βγάζουμε από εκεί και τα βγάζουμε σε σλεπάκι. Έχει, παίρνει 800 κιλά, ένα τόνο μέσα. Τα βάζουμε μέσα και τα κρατάμε ζωντανά. Ξεκινούν το μεταναστευτικό τους ταξίδι προς τη θάλασσα της Καραϊβικής, ένα τεράστιο ταξίδι, 8.000 χιλιόμετρα, μέχρι να φτάσουν στην Καραϊβική και να γεννήσουν. Και με αυτές τις συνθήκες, τα χέλια όταν ξεκινούν τέτοιο ταξίδι, μπορούν να ξεπεράσουν και πολλά εμπόδια. Τα ευνοεί δηλαδή, ακόμα και να κινηθούν και εκτός του νερού. Μπορεί δηλαδή να έχει κάποια μέρη που πρέπει να αναγκαστικά να ξεπεράσουν χέρσο, μπορεί το χέλι με αυτές τις καιρικές συνθήκες, τη βροχή και την υγρασία, να βγει, να περάσει τη χέρσο και να ξαναρθεί στη θάλασσα για να ξεκινήσει το ταξίδι αυτή τη στιγμή προς το Αιγαίο. Έχει και μετά δηλαδή στην υπόλοιπη Μεσόγειο. Έχει αναρχητικές ιδιότητες ανάμεσα. Δεν είναι ακριβώς αναρχητικές, αλλά μπορεί να ελίσσεται και να κινείται και στη χέρσο ανάμεσα σε χόρτα ή και σε εμπόδια. Όχι εύκολα ακριβώς, αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί. Αυτό το παράξενο ταξίδι, που μετά τα νερά τους θα γυρίσουν πίσω, ξεκινάει από το μακρύτερο σημείο της αναπαραγωγής που έχουμε στην Ευρώπη, που είναι εδώ η λίμνη Βιστονίδα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε. Ελπίζουμε και σήμερα να βάλαμε ένα συν στην ενημέρωσή σας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.